Φωτιά, μια ισχυρή μαγευτική δύναμη της φύσης. Αλλά τι ακριβώς είναι, πώς σχηματίζεται και ποια στοιχεία εμπλέκονται στη δημιουργία της? Οι απαντήσεις μπορεί να σας εκπλήξουν. Για να αναφλεγεί και να συντηρηθεί μια φωτιά, πρέπει να υπάρχουν τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις, γνωστές ως το τρίγωνο της φωτιάς. Αυτές περιλαμβάνουν την καύσιμη ύλη. Η καύσιμη ύλη παρέχει το υλικό που υφίσταται καύση, απελευθερώνοντας ενέργεια με τη μορφή θερμότητας και φωτός. Μια πηγή καυσίμου μπορεί να είναι οτιδήποτε έφλεκτο, όπως ξύλο, χαρτί, ξηρή βλάστηση ή ύφασμα. Άλλα καύσιμα περιλαμβάνουν το αλκοόλ, το υδρογόνο, τα προϊόντα πετρελαίου, π.χ. βενζίνη, ντίζελ, κυροζίνη, ακόμα και ορισμένα πλαστικά. Η καύσιμη ύλη παρέχει τα άτομα άνθρακα και υδρογόνου που απαιτούνται για την αντίδραση. Επιπλέον, ένα οξυδοτικό μέσο είναι απαραίτητο για την υποστήριξη της χημικής αντίδρασης που παράγει τις φλόγες. Ενώ το οξυγόνο είναι συνήθως ο οξυδοτικός παράγοντας, εναλλακτικές ενώσεις μπορούν επίσης να εξυπηρετήσουν αυτόν τον ρόλο. Αυτό το οξυδοτικό μπορεί να περιλαμβάνει οξυγόνο από τον περιβάλλοντα αέρα, καθώς και ουσίες όπως χλώριο, φθόριο, χλωρικό κάλιο, υπεροξίδιο του υδρογόνου και νητρικό οξύ. Αυτές οι ουσίες είτε παρέχουν, είτε δρούν ως πηγή οξυγόνου, επιτρέποντας την καύση. Το τριφθοριούχο χλώριο είναι τόσο αντιδραστικό που μπορεί να αναφλέξει υλικά όπως η άμμος, υποδεικνύοντας την ευελιξία των οξυδοτικών παραγόντων στην υποστήριξη της καύσης. Τέλος, θερμότητα. Η θερμότητα είναι η ενέργεια που απαιτείται για να αυξηθεί η θερμοκρασία του καυσίμου έως το σημείο ανάφλεξής του και να ξεκινήσει η διαδικασία καύσης. Η επαρκής θερμότητα είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση της θερμοκρασίας του καυσίμου στο σημείο ανάφλεξής του, στο οποίο αρχίζει η καύση. Διαφορετικά, το καύσιμο δεν θα υποστεί καύση και δεν μπορεί να προκληθεί φωτιά. Η θερμότητα διασπά τα μόρια του καυσίμου, απελευθερώνοντας ενέργεια με τη μορφή θερμότητας και φωτός. Μόλις ξεκινήσει, η αντίδραση απελευθερώνει επιπλέον θερμότητα, συντηρώντας τη φωτιά. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η αντίδραση οξύδωσης πραγματοποιείται γρήγορα και συχνά συνοδεύεται από φλόγες. Όταν αυτά τα τρία στοιχεία συνδυάζονται στις σωστές αναλογίες, δημιουργούν μια χημική αλυσιδωτή αντίδραση, προκαλείται καύση και γεννιέται φωτιά. Η θερμότητα προκαλεί την απελευθέρωση αερίων από το καύσιμο, τα οποία στη συνέχεια αντιδρούν με το οξυγόνο σε μια διαδικασία που απελευθερώνει ενέργεια με τη μορφή θερμότητας και φωτός, αυτό που αναγνωρίζουμε ως φλόγες. Εάν κάποιο από αυτά τα τρία βασικά στοιχεία, καύσιμη ύλη, θερμότητα ή οξυγόνο, λείπει, η φωτιά σβήνει. Από επιστημονική σκοπιά, η φωτιά είναι ένα συναρπαστικό φαινόμενο με διάφορες πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της χημείας και της φυσικής της. Ας εξερευνήσουμε τώρα τη χημεία πίσω από τη φωτιά. Οι αντιδράσεις καύσης που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας φωτιάς περιλαμβάνουν τη διάσπαση και το σχηματισμό χημικών δεσμών. Κατά τη διάρκεια αυτών των αντιδράσεων, πραγματοποιούνται πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων που υπάρχουν μέσα στις φλόγες. Αυτή η εξίσωση αντιπροσωπεύει την ισορροπημένη χημική αντίδραση κατά τη διαδικασία καύσης του μεθανίου με οξυγόνο. Αντιδρόντα. Αυτές είναι οι ουσίες που συμμετέχουν στην αντίδραση καύσης. Σε αυτό το παράδειγμα, τα αντιδρόντα είναι το μεθάνιο και το οξυγόνο. Ενέργεια ενεργοποίησης. Αυτή είναι η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται για να ξεκινήσει η αντίδραση καύσης. Μπορεί να προέρχεται από μια εξωτερική πηγή, όπως έναν σπινθήρα ή θερμότητα. Προϊόντα καύσης. Αυτές είναι οι ουσίες που σχηματίζονται ως αποτέλεσμα της αντίδρασης καύσης. Τα συνήθη προϊόντα περιλαμβάνουν το διοξίδιο του άνθρακα και τους υδρατμούς, μαζί με διάφορα άλλα αέρια και σωματίδια, ανάλογα με τη σύνθεση του καυσίμου. Απελευθέρωση ενέργειας, θερμότητα και φως. Η καύση είναι μια εξώθερμη αντίδραση, που σημαίνει ότι απελευθερώνει περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνει. Αυτή η ενέργεια απελευθερώνεται με τη μορφή θερμότητας και φωτός, που είναι χαρακτηριστικά της φωτιάς. Ωστόσο παραμένει ένα ακόμα ερώτημα αναπάντητο. Τι ακριβώς είναι η φωτιά? Είναι αέριο, υγρό, πλάσμα ή μήπως κάτι εντελώς διαφορετικό? Παραδόξως, η φωτιά δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Στην πραγματικότητα, η φωτιά δεν είναι μια ουσία, είναι μια διαδικασία. Συγκεκριμένα, είναι μια χημική αντίδραση, γνωστή ως καύση, που απελευθερώνει ενέργεια με τη μορφή θερμότητας και φωτός. Αυτό που βλέπουμε ως φλόγες είναι ουσιαστικά το ορατό μέρος αυτής της αντίδρασης, το οποίο προκαλείται από πολύ θερμά αέρια που εκπέμπουν φως, καθώς ανυψώνονται. Η φωτιά είναι επίσης ένα είδος πλάσματος, αλλά μόνο σε ορισμένες ακραίες συνθήκες, όπως σε φλόγες πολύ υψηλής θερμοκρασίας, οι οποίες συμπεριφέρονται διαφορετικά από αυτό που βλέπουμε συνήθως. Η κατανόηση αυτών των πολύπλοκων διεργασιών απαιτεί μία βαθύτερη ματιά στη φυσική και τη χημεία τους, θέματα που θα εξερευνήσουμε λεπτομερέστερα σε ένα επερχόμενο βίντεο, που θα αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο η θερμοκρασία, η σύνθεση του καυσίμου, ακόμα και το περιβάλλον μπορούν να αλλάξουν τη φύση της φωτιάς. Αν θέλετε να μάθετε τα πάντα για το τι βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της Γης και τα στρώματα που συνθέτουν τον πλανήτη μας, ρίξτε μια ματιά σε αυτό το βίντεο για μια εις βάθος εξερεύνηση. Τα λέμε εκεί!